Θέλω να πω, να αρχίσω λέγοντας εξής, ότι κατά τη γνώμη μου αυτές οι εκλογές είναι κρίσιμες εκλογές. Και είναι κρίσιμες για τρεις λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι θα γίνουν με νέο σύστημα. Δηλαδή έχουμε ένα νέο σύστημα διακυβέρνησης, όχι μόνο της Κοπέλου, αλλά όλης της Ελλάδας. Οι αυτοδιοικητικές εκλογές, οι τοπικές εκλογές δηλαδή, θα γίνουν με το νέο σύστημα που έχει τον όνομα Καλλικράτης. Αυτό με δύο λόγια σημαίνει ότι οι Δήμοι αποκτούν περισσότερες υπευθυνότητες. Επομένως, ο Δήμαρχος θα είναι αυτή τη φορά, από τώρα και στο εξής, θα είναι ακόμα πιο ισχυρός από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Μεταφέρονται αρμοδιότητες στο Δήμο που έχουν να κάνουν με το κέντρο υγείας, έχουν να κάνουν με τα σχολεία, έχουν να κάνουν με τις πολεοδομίες. Επομένως, ο Δήμαρχος θα έχει αυξημένες αρμοδιότητες. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι αυτό το σύστημα εφαρμόζεται σε μια περίοδο που η χώρα μας διέρχεται μια οικονομική κρίση. Νομίζω όλοι το ξέρουμε. Αυτό τι σημαίνει. Το λέω γιατί σημαίνει ότι τα πράγματα θα είναι αρκετά δύσκολα. Είναι πολύ πιθανό δηλαδή οι νέοι τοπικοί άποτες να αναγκαστούν να διαχειριστούν τις αυξημένες αρμοδιότητες με λιγότερους πόρους. Άρα τα πράγματα θα είναι αρκετά στριμωγμένα. Και όσο αφορά το νησί μας, και αυτό είναι το τρίτο σημείο, κατά τη γνώμη μου νομίζω ότι η Σκόπελος βρίσκεται σε οριακό σημείο. Θα χτυπηθεί πάρα πολύ από την οικονομική κρίση. Ήδη φέτος είχαμε ορισμένες πολύ σοβαρές επιπτώσεις και νομίζω ότι του χρόνου θα είναι τα πράγματα ακόμα χειρότερα, για να μην πω και τα επόμενα 2-3 χρόνια. Άρα το νησί είναι σε οριακό σημείο και πρέπει κάτι να κάνουμε.